δόθη όλη η αντιπροσωπεία μας ιδιαίτερη τιμή, ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε εδώ και ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί ουσιαστικά είμαστε ένας λαός, μια οικογένεια, όπου και αν ζει ο καθένας, άσχετα με το τι συνθήκες επικρατούν ή παλεύει, όμως έχουμε κοινά οράματα, κοινούς στόχους και κοινά προβλήματα, λίγος πολύ. Όλοι οι λαοί και όλες οι χώρες, ενώ και ο ελληνικός λαός μες στην Ελλάδα και οι Έλληνες που ζουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ή στις άλλες υπήρους που ζουν εδώ, για παράδειγμα, στον Καναδά, και όλους μας αγκαλιάζει, μας ενώνει το συμφέρον και η ανάγκη να παλέψουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο κόσμο, χωρίς πολέμους, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια, χωρίς ανεργία, χωρίς προσφυγιά. Δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα που οραματιζόμαστε και παλεύουμε για μια καινούργια κοινωνία, μια όμορφη κοινωνία, όπου οι λαοί και οι νέοι μας κυρίως, η νεολαία μας, θα ζουν με ευημερία, με ειρήνη και με πρόοδο, αυτά είναι που μας ενώνουν και εκεί πρέπει να συγκλίνουν όλες οι δυνάμεις, όσο μακριά και αν είναι ο καθένας. Αν είμαστε εμείς στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, εσείς στο Μόντρεαλ, εδώ στην περιοχή του Κεμπέκ, είτε ξέρω εγώ σε άλλες πόλεις του Καναδά ή οπουδήποτε αλλού. Και φυσικά, επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα, παλεύει για τα συμφέροντα, για τα δικαιώματα του εργαζόμενου ελληνικού λαού, είτε ζει μέσα στη χώρα, είτε είναι στο εξωτερικό ως μετανάστης, άλλοι εργάτες, άλλοι επαγγελματίες, άλλοι επιστήμονες, άλλοι φοιτητές ή οτιδήποτε, αγωνιζόμαστε για να προβάλλουμε αυτά τα ζητήματα και να επιλύονται αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, μας αποσχολεί το ζήτημα ότι υπάρχει υποστελέχωση των προξενείων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται άδικα πολλοί συμπατριώτες μας για απλά πράγματα, για απλές διαδικασίες, για έγγραφα ή για διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μας αποσχολεί το ζήτημα το πώς η γλώσσα μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, οι παραδόσεις μας, αν θέλετε, θα μεταλαμπαδευτούν και στις νεότερες γενιές. Να ξέρουν από πού κρατάει η σκούφια τους, πώς ήρθαν εδώ οι γονείς τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους, πώς πάλεψαν για να ζήσουν όμορφα, να κάνουν τις οικογένειές τους, να δουλέψουν, να σπουδάσουν. Και βέβαια αυτό χρειάζεται να ξέρουν και καλά την ελληνική γλώσσα. Φυσικά μια προσπάθεια μπορεί να κάνουν οι οικογένειες στα σπίτια τους, να μιλάνε, να εξοικειώνονται με τη γλώσσα από τότε που γεννιούνται τα παιδιά, όμως και η πολιτεία δεν είναι άμυρη ευθυνών. Θα πρέπει να ενισχύει αυτή την προσπάθεια και να βοηθά τους γονείς και να βοηθά τις δομές που υπάρχουν της εκπαίδευσης, έτσι ώστε πραγματικά η νέα ελληνική γλώσσα να διαβάζεται, να μελετιέται, να μαθαίνεται στις νέες γενιές. Και εδώ υπάρχουν ελλείψεις. Και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, το ξέρουμε και εμείς και πρέπει να παλέψουμε και άλλοι δάσκαλοι, άλλοι καθηγητές να έρθουν εδώ να βοηθήσουν τα παιδιά. Θα πρέπει να παλέψουμε να μην υπάρχουν δομές όπου ο εργαζόμενος θα βάζει το χέρι στη τσέπη για να στέλνει το παιδί του να πληρώνει για να μάθει, αλλά αυτά να είναι δωρεάν, να είναι δημόσια, να ανήκουν στο ελληνικό κράτος και στο κράτος εδώ που έχει την ευθύνη στη χώρα του, που φιλοξενεί, που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και δουλεύουν. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, μαζί με εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμα. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα το συνταξιοδοτικό, για το οποίο έχουμε κάνει και ερωτήσεις εμείς και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή παρεμβάσεις, ο Ευρωβουλευτής μας ο Λευτέρης, ο Νικολάου, έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια οι σύντροφοι. Θα πρέπει και περισσότερο ακόμα να τα αναδείξουμε, να επιλύονται ζητήματα. Αφορούν και ναυτεργάτες, για παράδειγμα, κυρίως είναι που δεν είναι στη συμφωνία. Αφορούν και ζητήματα πόσο καιρό μένει κάποιος που του κόβεται
η ασφάλιση, αν ναι, το επίδομα και λοιπά μετά από ένα εξάμηνο. Αυτά πρέπει να επιληθούν και είναι ζήτημα με το ελληνικό κράτος μαζί σε συνεργασία με τον Καναδά ή με άλλες χώρες που έχουν τέτοιο πρόβλημα να επιλύονται ζητήματα. Και φυσικά πρέπει να ενισχυθούν οι οικογένειες στα ζητήματα της στέγης με ειδικά επιδόματα, γιατί είναι όσοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, η βοήθεια σε νέα παιδιά που έρχονται να σπουδάσουν και χρειάζονται βοήθεια στο ξεκίνημα της προσπάθειάς τους αυτής να δουλέψουν, να μείνουν εδώ, να σταθούν στα πόδια τους, τα προβλήματα της υγείας που αναφέρατε και εσείς. Και φυσικά μεγάλο ζήτημα είναι που εμείς ως ΚΚΕ το υποστηρίζουμε, αυτό το θέμα του φεστιβάλ, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που ενώνουν όλους τους λαούς, όποια γλώσσα και να μιλάνε, όποια καταγωγή και αν έχουν, όποιο φύλο και αν έχουν, όποιο χρώμα δέρματος και αν έχουν, όποια θρησκεία και αν έχουν, όποιο σεξουαλικό προσανατολισμό και αν έχουν, στα πάντα δηλαδή αυτά τα ζητήματα μπορούν οι άνθρωποι ενωμένοι να παλέψουν, να τραγουδήσουν μαζί, να χορέψουν, να δημιουργήσουν. Άρα λοιπόν και το φεστιβάλ αυτό θα είναι πολύ σημαντική προσπάθεια που θα κάνετε για να ενώσετε και εδώ βεβαίως την Παρική αλλά και ευρύτερα δυνάμεις άλλες. Ή το ζήτημα της ευαισθησίας που πρέπει να έχουμε απέναντι σε ζητήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και που συμμετέχει και η κυβέρνηση του Καναδά όπως συμμετέχει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Οι πόλεμοι. Δύο πόλεμοι μένονται στη γειτονιά μας. Ένα στην Ουκρανία και ο άλλος στη Μέση Ανατολή. Και δεν ξέρουμε πότε θα ανάψει γενικότερη τον μπαρούτι, πότε θα πάρει φωτιά. Διότι δυστυχώς συνεχίζεται η δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού, δεν επιλύεται το Παλαιστινιακό ζήτημα, οξύνεται, μπαίνουν στην ιστορία αυτή και στις αντιθέσεις, στους ανταγωνισμούς και στον πόλεμο και άλλα κράτη, δεν είναι μόνο το Ισραήλ εδώ με την Παλαιστίνη, είναι και η Συρία μέσα, είναι το Ιράν, είναι μια σειρά άλλα κράτη της περιοχής και υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι να ανάψει πυρκαγιά στην περιοχή, μεγαλύτερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Και φυσικά στην Ουκρανία ή αλλού. Από αυτή τη σκοπιά έχει σημασία η αλληλεγγύη, ο αγώνας για την ειρήνη, ο αγώνας να σταματήσουν οι πόλεμοι, ο αγώνας να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά και ευτυχισμένοι. Με αυτές τις σκέψεις, εγώ θα ήθελα να σε ευχηθώ στη δουλειά σας εδώ, γιατί εδώ είναι ένας ιστορικός σύλλογος, ο εργατικός σύλλογος του Κεμπέκ, με τεράστια προσφορά εδώ στην περιοχή, αλλά και ευρύτερα, γνωστός σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, είναι γνωστός από δραστηριότητες κατά καιρούς, και να συνεχίσετε με την ίδια προσπάθεια, ενωμένοι και να επιλύετε ζητήματα και εμείς είμαστε εδώ, οτιδήποτε θέλετε να αποτανθείτε, να το διεκδικήσουμε, να παλέψουμε μαζί σας, είτε από την ελληνική κυβέρνηση, είτε από την Κομισιόν, από την Ευρώπη, ζητήματα που αφορούν άλλους κλπ. Να είστε καλά.